Θα ξεκινήσω. Κάτσε εδώ. Μου χαλάς το βίντεο, μια ώρα προσπαθώ να γράψω, έλα. Γεια σας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Σήμερα βίντεο empties, μαζί με το φίλο μου. Μόνος του φίλια κάτσε έτσι, δεν, σήμερα είναι πρωταγωνιστής από μόνος, δεν τον έβαλα εγώ. Μου έσπασε τα νεύρα βέβαια για να κάτσει σε μια μεριά, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει μπανίζει στο κουτί. Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που το γυρνάω αυτό το βίντεο, η πρώτη ήταν μια πλήρης αποτυχία. Δηλαδή, δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη, όλα πηγαίνανε χάλια, σας έχω φτιάξει κάποια στιγμιότυπα, ας το βάλω εδώ να δείτε. Αυτό είναι ένα αφλόλουτλο. Άμα τις ξαναβρω, μάλλον τις βρίσκω, εντάξει, στο σούπερ μάρκετ, έχει πάντα. Έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη με το Moisturizing 24. Και η άλλη είναι η Colossal Volume. Τι έχω πάθει σήμερα, δεν μπορώ να μιλήσω. Και η άλλη είναι η Colossal Volume. Δύο σαμπουάν, τη Σόζη, το Miracle Freeze. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι σαμπουάν, αυτό είναι conditioner. Sorry, με γυρεύω και φοβάμαι μου κολλήσει το φαΐ. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, είναι αρκετά πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, 200.000... Δεν ξέρω γιατί, ότι είμαι λίγο... Color Adapts. Τι έχω πάθει σήμερα, Χριστέ μου. Άλλο ένα φόν. Σκάσε! Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Πείτε μου τη γνώμη σας κι εσείς, άμα έχετε δοκιμάσει κάτι τέτοιο. Όχι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Πείτε μου τη γνώμη σας, γιατί κουνάω και τα χέρια. Είδατε? Χάλι. Δεν μπορούσα να μιλήσω τίποτα. Όλα χάλια. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε. Έχω μαζέψει πάρα πολλά πράγματα. Η Πέπη δυστυχώς ξεχάστηκε και άρχισε και πέταγε. Οπότε δεν έχει τίποτα δικό της άδειο. Και επειδή είχα μαζέψει τόσο πολλά, που στο τέλος η ανακύκλωση θα μου κάνει μήνυση γιατί δεν τα πετάω. Πρέπει να σας τα δείξω για να τα πετάξω, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πρώτο προϊόν στη λίστα, τη Εφακλά καθαριστικό προσώπου το... Όχι, μάλλον τη Λαρός Ποσέ, καθαριστικό προσώπου το Εφακλά, μην ξαναξω πάλι τα ίδια. Ένα πολύ ωραίο καθαριστικό, με πάρα πολύ ωραίο αφρό. Μου κράτησε από τον Νοέμβρη μέχρι τώρα. Τώρα πρόσφατα το τελείωσα. Είχα μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη και μου ισορρόπησε την επιδερμίδα. Να σας πω δηλαδή ότι εγώ είχα λίγο έτσι ακμή και τέτοια, λίγο σμήμα, πολλά πράγματα, εντάξει, σε φυσιολογικά πλαίσια. Και αυτό επανέφερε το δέρμα στα ίσα του, οπότε με την πρώτη ευκαιρία θα το ξαναγοράσω. Πάμε σε κάτι άλλο, πολύ το φωτίζει η γαμό. Πάμε σε κάτι άλλο, της Φα ένα αφρόλουτρο, το Φα Yogurt Vanilla and Honey, πολύ ωραίο, το έχει σε προσφορά, το πήρα 1-1. Τελείωσα, το δεύτερο κουτί που τελείωσα, πολύ ωραία μυρωδιά, έτσι πολύ γλυκιά. Αχ, θα μυρίσεις και εσύ θα σηκωθείς να φύγεις. Μυρίζει. Πάρα πολύ ωραίο, τα βάζω συχνά σε προσφορά και παίρνω... Α, θυμήθηκε να σηκωθεί. Και παίρνω αρκετά συχνά, οπότε έτσι και το ξαναβάω σε προσφορά θα το ξαναπάρω. Τυχώς που σηκώθηκε γιατί άρχισε να με ζεσταίνει το σιγούνο, ουφ! Δύο συσκευασίες μαντιλάκια αντεμακιγιάς της Nivea και αυτά ήταν σε προσφορά, ήταν 25 το καθένα. Sorry, φοράω σορτσάκι για τον ξυπόλυτη. Όχι ξυπόλυτη, μην νομίζετε, φοράω από κάτω σορτσάκι. Λοιπόν, όχι, δεν ήταν πολύ καλά. Απλά έπρεπε να τα τελειώσω, δεν ήταν καθόλου υγρά. Μπορώ να πω, δηλαδή με απογοητεύσαν αρκετά, μου δημιουργούσαν και ακμή. Έβγαζα λίγο ακμή εδώ πέρα, το οποίο είναι πολύ σπαστικό τώρα, είναι καθαρό το πρόσωπο και είναι μια σπυρούκλα εδώ. Τέλος πάντων, δυστυχώς ήταν απογοήτευση και όχι, δεν θα τα ξαναπροτιμήσω. Δύο body butters της Dab, δεν δείτε και από κοντά. Το ένα το Pure Pampering και το άλλο είναι το κλασικό, το Silky. Νομίζω ότι όλες ξέρουμε για τα body butters της Dove, είναι πάρα πολύ ενυδατικά, αφήνουν το δέρμα πάρα πολύ απαλό, ειδικά το Purely Pampering με το Macadamia, νομίζω να κάνω λάθος, σαν butter είναι και Macadamia, ήταν πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει φανταστικά, απλά νομίζω ότι είναι πιο χειμωνιάτικο και αυτό θα το προτιμήσω
για τους πιο χειμωνιάτικους μήνες. Πάλι το σίλκι και αυτό πολύ ενυδατικό, πολύ ωραίο. Και τώρα για το καλοκαίρι χρειάζεται, οπότε με την πρώτη ευκαιρία θα το ξαναπάρει. Sorry για τη διακοπή, είχα επισκέψεις, έφυγε και ο γατούλης, μας την κοπάνησε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Θα σας δείξω ένα conditioner, ένα conditioner σώματος της Nivea. Σας το έχω δείξει και στα αγαπημένα του μήνα, το έχω κόψει λιγάκι για να βάλω όλο το προϊόν από μέσα. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά άμα βιάζεσαι και δεν θες, ας πούμε, να βγεις από το ντους και να κάθεσαι να βάζεις κρέμες, το κάνεις εκείνη την ώρα, ξεβγάζεσαι και φεύγεις, γεια σας. Και ντύνεσαι απευθείας. Το μόνο κακό είναι ότι διαρκεί πολύ λίγο, δηλαδή γύρω στον ένα μήνα, ενάμιση, όχι δεν το κράτησα τόσο, γύρω στον ένα μήνα και 10 μέρες. Οπότε μόνο γι' αυτό το λόγο θα έχει αμφιβολίες άμα θα το ξαναπάρω, αλλά κατά τα άλλα μου άρεσε και η μυρωδιά του πάρα πολύ, αφήνει το δέρμα πάρα πολύ απαλό. Το μόνο κακό αυτό, τελειώνει γρήγορα. Συνεχίζουμε για πράγματα για το ντους. Θα σας δείξω ένα conditioner για τα μαλλιά, τη Σόζη, το Awesome Volume και το Freeze Miracle, το σαμπουάν. Από αυτά τα δύο, αυτό μου άρεσε, κράτησε και πάρα πολύ. Νομίζω ότι σας το είχα δείξει κάποια στιγμή στα αγαπημένα του Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πάρα πολύ προϊόν μέσα, δηλαδή μάλλον όχι, λίγο προϊόν, έκανε πάρα πολύ δουλειά. Είχα μείνει αρκετά ευχαριστημένη δηλαδή από αυτό και μου τελείωσε τώρα. Τώρα για το σαμπουάν, και αυτό σε δείξει σε κάποια αγαπημένα, ήταν όντως καλό στην αρχή τουλάχιστον. Έβλεπα ότι έκανε κάποια δουλειά, σταμάτησε το φριζάρισμα από τα μαλλιά μου, αλλά μετά από λίγο είτε το συνηθίσα τα μαλλιά μου, δεν ξέρω κι εγώ τι, δεν είδα καμιά ιδιαίτερη διαφορά. Οπότε για την τιμή του, γιατί είναι και λίγο τσιμπημένο, είναι γύρω στα 7 ευρώ, δεν θα το ξαναπροτιμήσω. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σαμπουάν. Είναι το Schwarzkopf, το Gliss. Είναι με υγρή κερατίνη, το Hair Repair. Είναι αρκετά ωραίο σαμπουάν. Έχει μια πολύ ωραία μυρωδιά. Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ και η μάσκα του είναι πολύ ωραία, αλλά τώρα εντάξει, μιλάμε συγκεκριμένα γι' αυτό. Είναι αρκετά οικονομικό, είναι και στα 400 ml. Όντως αφήνει τα μαλλιά πάρα πολύ απαλά και αρκετά λαμπερά. Νομίζω όμως ότι λίγο τα βαραίνει. Δηλαδή εμένα το μαλλί μου είναι κανονικό. Νιώθω ότι μετά τη δεύτερη μέρα, προς το τέλος της δεύτερης μέρας, άμα δεν τα έχω λύσει τα μαλλιά μου, έχουν αρχίσει και βαραίνουν και έχουν και αρχίσουν και βγάζουν και τη λιπαρότητα. Αλλά είναι ένα σαμπουάν το οποίο πηγαίνω και το παίρνω και το ξαναπαίρνω. Σας δείξω περιποίηση προσώπου τώρα. Δύο κιόλας, όχι μία. Δύο κρέμες της President, της Moisturizing 24, ενυδατική. Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Έχω πάρει και τρίτο μπουκάλι, όχι βαζάκι, δεν είναι. Λοιπόν, έχω πάρει και τρίτο μπουκάλι. Είναι, τι να σας πω τώρα, έχουν μία πολύ ωραία υφή, αφήνουν το δέρμα πάρα πολύ ενυδατωμένο. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι τελειώνεις όλο το προϊόν, γιατί τι γίνεται, οι κρέμες της Fresiderm, όταν πατάς την αντλία, ο πάτος τους ανεβαίνει προς τα πάνω, οπότε όταν τελειώσεις την κρέμα, τελειώνεις την κρέμα, δεν υπάρχει άλλο προϊόν μέσα, δηλαδή εκμεταλλεύεσαι όλη την ποσότητα που μπορεί να έχει. Τι να σας πω. Θα την ξαναπάρω, την προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι μια πολύ ωραία κρέμα. Μου ισορροπεί πάρα πολύ το δέρμα και το νιώθω πάρα πολύ ενυδατωμένο. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Θα σας δείξω κάτι το οποίο έγινε ένα ψηλό χαμό στο YouTube. Είναι το Eye Balm πάλι της Fresiderm. Χριστέ μου, τι έχω πάθει με αυτό τον ήλιο σήμερα. Λοιπόν, πιστεύω να φαίνεται όσο πιο κοντά. Να, εδώ φαίνεται, εδώ μάλιστα. Λοιπόν, το Eye Balm, κρέμα ματιών της Fresiderm. Δεν έβαζα πολλές κρέμες ματιών, έβαζα έτσι λίγο, αυτή την έβαζα συστηματικά πρωί βράδυ. Είδα ότι ξεκουράζει τα μάτια μου αρκετά, έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη, η τιμούλα της ήταν γύρω στα 15 ευρώ, μου άρεσε και την προτείνω και σίγουρα θα την ξαναπάρω. Θα σας δείξω της L'Oréal, το νεράκι Micellar, το Ideal Soft. Είναι νερό καθαρίζουν και τα λοιπά, αφαιρεί το μακιγιάζ, μαλακώνει την επιδερμίδα χωρίς τρίψιμο, χωρίς ξεύγαλμα και τα λοιπά. Αυτό ήταν γύρω στα 6 ευρώ. Δεν μπορώ να πω ότι, εντάξει,
μπορούσες να ξεβαφτείς. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι τρομερό, δηλαδή ότι wow, ας πούμε το βάζεις λίγο και σου έφυγε, ξέρω εγώ. Αφήστε που τελειώνει και πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή είχαμε κάνει ένα βίντεο με την Πέπη και μετά λέμε να τα ξεβαφτούμε και χρησιμοποίησαμε αυτό και κατέβηκε κάπου μέχρι εδώ. Δηλαδή μέσα σε να ξεβαφτούμε οι δυο μας, αυτό είχε φτάσει στο 1/4, είχε μάλλον κατέβει το 1/4, οπότε μου φάνηκε πολύ... Τι να σας πω, μου φάνηκε λέω εντάξει, άμα είναι να τελειώνει έτσι τόσο γρήγορα, τι να το κάνεις, δεν τα βγάζεις τα λεφτά της δηλαδή. Όχι πως είναι ένα ακριβό προϊόν, αλλά έχω βρει σίγουρα αντίστοιχα προϊόντα τα οποία κάνουν καλύτερη δουλειά. Κάτι να βελτιώνει την επιδεινόψη της επιδερμίδας και τέτοια που κάνει το Bioderma και τέτοια, όχι, δεν είχα δει. Δεν το προτείνω δηλαδή, δεν το ξαναέπαιρνα. Καλά, σας είπα ότι έχω πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα σας δείξω τη Maybelline. Είναι το Fit Me, το concealer, δύο συσκευασίες, είναι στην απόχρωση 25. Το έχω ξαναπάρει, αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι αρκετά ρευστό και απλούνεται πολύ εύκολα σε concealer, δίνει ένα ωραίο φως κάτω από τα μάτια. Συγγνώμη, δίνει ωραίο φως κάτω από τα μάτια, δεν στέκεται στις λεπτές γραμμές και για ένα τόσο οικονομικό προϊόν κάνει αρκετά καλή δουλειά, θα μπορούσε να κάνει ας πούμε και μια δουλειά ενός high-end προϊόντος. Οπότε το προτείνω ανεπιφύλακτα και όπως σας είπα έχω πάρει και άλλη συσκευασία από αυτό. Πριν πάρω βέβαια την τρίτη συσκευασία είπα να αλλάξω και να πάρω κάτι άλλο και αποφάσισα να πάρω πάλι της Maybelline το Cover Stick. Δεν θέλω κοντά να σας το δείχνω μάλλον γιατί... Λοιπόν, αυτό δυστυχώς ήταν μια αποτυχία. Βασικά, όχι ακριβώς, το πως λέω, το έχω τελειώσει όλο μέσα. Είναι καλό αν μια κοπέλα έχει ακμή ή σηματάκια για οτιδήποτε για να τα καλύψει. Για μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια δεν είναι καθόλου, δηλαδή κόλλαγε σαν στόκος, δεν απλωνόταν καθόλου εύκολα και μάλιστα και για να το απλώσεις πιστεύω ότι το κουρέσεις πολύ το μάτι και ήταν κρίμα, δηλαδή κουραζόταν πολύ έντονα, δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή το φόραγα και αρκετή ώρα και με βλέπει η αδελφή μου και μου λέει «Μαρία, τα μάτια σου είναι πολύ κουρασμένα», μου λέει «Πρέπει να κοιμηθείς». Τη λέω, μα δεν έχω πρόβλημα, λέω μια χαρά. Είμαι, μου λέει, πήγαινε να κοιτάξω τον καθρέφτη. Και όντως πηγαίνω και ήταν από κάτω, λες και είχαν κάνει σαν κούκλες. Ήταν. Δεν ξέρεις τι πω. Ήταν έτσι. Ήμουνα σαν ζόμπι. Οπότε, όχι. Είναι, σας λέω, καλό για ακμή, είναι αρκετά καλυπτικό για ακμή. Αλλά για κάτω από τα μάτια που το θέλω εγώ, όχι, δεν έκανε. Επιμένω λίγο με τη Maybelline. Θα σας δείξω τώρα δύο μάσκαρα. Μάσκαρες, μάσκαρα, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, αυτή είναι η Falsies, θα την έχω δείξει αυτή σε αγαπημένα του μήνα και αυτή είναι η Colossal Volume. Αυτή εδώ πέρα έχει τρίχινο βουτσάκι, το βουτσάκι της είναι κάπως έτσι. Η φόρμουλά της ήταν αρκετά καλή, το μόνο που δεν μου άρεσε ήταν επειδή μεγάλο το βουτσάκι μου τζουρωνώσουν εύκολα, αλλά κατά τα άλλα ήταν αρκετά καλή. Αυτή εδώ πέρα το βουτσάκι της είναι πλαστικό. Μου άρεσε περισσότερο η καμπύλη που έκανε, κράταγε τις βλεφαρίδες, κράταγε την καμπύλη της βλεφαρίδας, τις χώριζε κιόλας πάρα πολύ ωραία, δηλαδή φαινόταν ωραίο το εφέ στο μάτι και πιστεύω ότι αυτή θα την ξαναπάρω. Αυτή, όχι και τόσο. Σας υπόσχομαι τελειώνω. Έχω να σας δείξω τη Max Factor το Color Adapt, άλλο αγαπημένο που το έχω δείξει και παλιότερα, στο Warm Almond την απόχρωση 45. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ωραία foundation που έχω δοκιμάσει. Κάθεται πάρα πολύ ωραία στο δέρμα, είναι σταθερό, δεν φεύγει από τη θέση του. Επίσης αυτό έχει πούδρα μέσα και αφήνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Δεν αφήνει ένα αποτέλεσμα ούτε πολύ μάτα αυτό που φοράμε μάσκα, αφήνει ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα και ειδικά εδώ κατά από τα ζυγωματικά και τέτοια, δηλαδή γυαλίζει σε σημεία που πρέπει να γυαλίζει και φαίνεσαι έτσι πολύ λαμπερή και πολύ ωραία. Είναι το δεύτερο μπουκαλάκι που τελειώνω. Κάποια στιγμή θα το ξαναπάρω. Είπα να το δοκιμάσω και κάτι άλλο που σας έδειξα και σε προηγούμενο βίντεο της Balm. Οπότε σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Τελειώσαμε, ναι! Λοιπόν, όχι, έχω άλλο ένα. Έχω να σας δείξω της Milani. Μισό λεπτό να το διαβάσω. Το Eye Tech Extreme Liquid Eyeliner σε μαύρο. Το βουτσάκι του είναι κάπως έτσι. Είχα ακούσει
αρκετά καλά λόγια από YouTubers, ιδιαίτερα του εξωτερικού, γιατί μιλάνε εδώ πέρα, δεν έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά μπορώ να σας πω ότι εγώ δεν έμεινα ευχαριστημένη. Ενώ πραγματικά είχε πολύ ωραία εφαρμογή, δηλαδή με το πινελάκι του, ήταν πολύ εύχριστο. Με μία απλή κίνηση έκανε το cat eye, ας πούμε, στο μάτι. Μετά από λίγο, σας πω μία εβδομάδα, 10 μέρες, άρχισε να στεγνώνει και σαν να φαινόταν ότι δεν είχε καθόλου προϊόν μέσα και λίγο με απογοήτευσε, δηλαδή άρχισε μετά να κάνει τη δουλειά μου δύσκολη, οπότε δεν θα το ξαναπάρω. Αυτά ήταν λοιπόν, τα κατάφερα, τελείωσε επιτέλους, μπορώ να τα πετάξω. Μην σας πω ότι έχω αδειάσει και άλλα πράγματα μέχρι να γυρίσω αυτό το βίντεο, αλλά τέλος πάντων. Πιστεύω τώρα ότι... όχι πιστεύω, ελπίζω ότι τώρα στο επόμενο βίντεο θα είναι και η Πέπη μαζί μας, μην κάθομαι και λέω ρίλουπες μόνη μου. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά, γεια σας!